Είμαστε διεθελόντριος του Ανοιχτού Κέντρου Φιλοξενίας του Ελληνικού. Ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, όταν άνοιξε αυτό το κέντρο το Σεπτέμβρη, απαντώντας στο κάλεσμα που έγινε και από το Υπουργείο και από τους Δήμους που κάλεσαν οι δημότες να έρθουν να πάρουν μέρος και την περιφέρεια. Το πρώτο καιρό, στην ουσία, κάναμε όλες τις λειτουργίες του ΚΑΜΠ, δηλαδή την διατροφή, αναλάβαμε και τη διατροφή των ανθρώπων, τη σίτηση δηλαδή. Επίσης φροντίζαμε για την καθαριότητα των χώρων και πολλές φορές μεταφέραμε και στα νοσοκομεία όταν χρειαζόταν ασθενείς. Ουσιαστικά είχαμε σχεδόν όλες τις δουλειές του Ανοιχτού Κέντρου μαζί με τους συντονιστές που ήταν εδώ πέρα και με τους πρώτες οργανώσεις που άρχισαν να μπαίνουν στο χώρο. Σήμερα πλέον η ζωή στο Ανοιχτό Κέντρο έχει αποκτήσει μια κανονικότητα. Υπάρχουν από εδώ οι συντονιστές του Υπουργείου, η Ήπατη Αρμοστία και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναλάβει τη σίτηση, το να παίζουν με τα παιδιά, να γίνονται ορισμένα μαθήματα αγγλικών, ελληνικών. Υπάρχει κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, υπάρχουν και γιατροί. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Όταν ξεκινήσατε, πόσες ήσασταν, πόσες γυναίκες θα ήταν? Όταν ξεκινήσαμε, δεν ήμασταν μόνο γυναίκες. Συνολικά και στα τρία κτίρια φτάσαμε, όταν είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό φιλοξενούμενου, να είμαστε γύρω στα 200 άτομα. Και τώρα πόσες γυναίκες? Τώρα πλέον έχουμε μείνει μόνο γυναίκες. Είμαστε περίπου 25 πια. Και βέβαια δεν συμμετέχουμε σε αυτές τις λειτουργίες οι οποίες αναλάβαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όμως έχουμε τη διανομή των ειδών καθαριότητας πρώτης ανάγκης και προσπαθούμε να διατηρούμε την επαφή μας με τις γυναίκες μέσα από χειροτεχνίες, από βραδιές κινηματογράφου που κάνουμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε και άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, ήρθαμε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και συμφωνήσαμε να βγάλουμε τις γυναίκες για μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μια πρώτη έξοδο, ξενάγηση και να δουν και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πιστεύουμε ότι θα προσχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα. Πήραμε έγκριση από το Υπουργείο να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα σωματικής έκφρασης που θα γίνεται κάθε Κυριακή πρωί με ηθοποιούς και χορό. Και γενικά στοχεύουμε ιδιαίτερα στις γυναίκες, γιατί πιστεύουμε ότι είναι διπλά θύματα αυτής της ιστορίας μετανάστευσης, μιας και έχουν και όλη την καταπίεση. Το ότι δεν μπορούν να βγουν εύκολα, το ότι δεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Και πιστεύουμε ότι όσο είμαστε δίπλα τους, τους βοηθάμε να ανοιχτούν περισσότερο στην κοινωνία. Αυτές που έχουμε μείνει είμαστε 25 εθελόντριες, λειτουργούμε σαν ομάδα, δηλαδή συνεδριάζουμε κανονικά, συναποφασίζουμε τα πάντα με δημοκρατικό τρόπο και ομοφωνία. Προχωράμε αυτή τη στιγμή σε μία έκδοση που θεωρούμε ότι ήταν και η αφορμή της προσέγγισής μας, δηλαδή είναι μία έκδοση με συνταγές από το Αφγανιστάν, γιατί εδώ πέρα είναι κατά κύριο λόγο Αφγανές οι γυναίκες, με συνταγές από το Αφγανιστάν, γιατί ήταν ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε μια επαφή. Γιατί ο κάθε λαός μέσα στη διατροφή έχει τις μνήμες του. Και προσπαθούμε να μας δείξουν και όχι να δείξουμε. Και θα βγάλουμε μια έκδοση με όλα αυτά που κάναμε στην κοινή κουζίνα που δημιουργήσαμε για ένα μικρό διάστημα, μαζί με όλες τις δραστηριότητες μας, για να ευαισθητοποιήσουμε κι άλλους στην ελληνική κοινωνία να πάρουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια, αν θέλετε, ένταξης των γυναικών και στην προσπάθεια δραστηριοποίησης τους όσο είναι δυνατόν στην πορεία για την ένταξή τους σε οποιαδήποτε δυτική κοινωνία. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε στο τέλος. Πώς οι γυναίκες που θα θέλουν να δουλέψουν μαζί σας μπορούν να σας επικοινωνήσουν μαζί σας? Εμάς τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε. Δηλαδή μπορούμε να τα δώσουμε. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν και με το ίδιο το Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας και οι συντονιστές. Συνεργαζόμαστε μαζί τους και μπορούν να τους δώσουν τα τηλέφωνά τους και αν έχουν κάτι επίσης να προτείνουν, κάποια δραστηριότητα, μπορούν είτε στα δικά μας τηλέφωνα είτε στα τηλέφωνα των συντονιστών να το αναφέρουν και να έρθουν σε επαφή μαζί μας να το κανονίσουμε, να το διοργανώσουμε. Όπως για παράδειγμα αυτό που σας λέω που διοργανώνουμε τη σωματικής έκφρασης.